Γεια σας, ζουμπουρλούδικα μου. Να χαμηλώσω το μούτσι, το μαλλί πάλι σε έξαλλη φάση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Εδώ, φοράω σουτσάκι, δεν είναι το βρακί μου. Λοιπόν, σήμερα το πρωί που σηκώθηκα, σας είχα πει και εχθές ότι κάθε Δευτέρα είναι η μέρα που ζυγιζόμαστε. Τη διατροφή θεωρητικά την έχουμε ξεκινήσει από 1η Φλεβάρη. Ζυγίστηκα και όχι μόνο είχα χάσει, αλλά είχα πάρει και μισό κιλό. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να σας πω ότι δεν έχω θέμα με το θυροειδή μου. Τον έχω ελέγξει πάρα πολλές φορές για διάφορες εξετάσεις που έχει χρειαστεί να κάνω. Οπότε με το θυροειδή μου δεν έχω κάποιο θέμα. Γεια σας. Οπότε ξαφνικά το πρωί πέφτω σε μια κατάθλιψη, σε μια φάση πολύ νταουνιασμένη, πολύ νταουνιαστική. Σε μια φάση απελπισίας, σε μια πολύ λανθασμένη φάση, σε στυλ δεν ξανατρώω τίποτα, που αυτό κι αν είναι το μέγα λάθος, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μείνω χωρίς να ξαναφάω τίποτα, γιατί εγώ πεινάω. Έφαγα το πρωινό μου, δεν είχα όρεξη, σκεφτείτε, ούτε καν να φτιάξω να φάμε το μεσημέρι. Λέω του Γιώργου τι να φάμε, τελικά μαγειρεύω να φάει ο Γιώργος αρακά. Εγώ τον αρακά δεν τον τρώω, οπότε λέω θα φτιάξω μια σαλάτα και κόβω λίγο γαλλική και βράζω ένα αυγό, ένα καρότο, καλαμπόκι και πιπεριά και λίγα ντοματίνια. Και αυτό ήταν το μεσημεριανό μου, το οποίο μπορώ να σας πω ότι με χόρτασε κιόλας. Ο Γιώργος μου είπε ότι το μέγα λάθος που κάνω εγώ, και το ξέρω εν μέρη, είναι ότι εγώ δεν μπορώ να πιω καθόλου νερό. Δεν μπορώ ρε παιδί μου, δεν κατεβαίνει αυτό το άτιμο το νερό. Και το είπαμε αυτό σε σχέση με το ότι επειδή ο Γιώργος έχει χάσει και σχεδόν έχει πετύχει και το στόχο του, δηλαδή να φτάσει εκεί που ήταν πριν την καραντίνα. Μας κατέστρεψε αυτή η καραντίνα. Η διαφορά μας λοιπόν λέει είναι ότι εκείνος πίνει πάρα πολύ νερό, πίνει πάνω από 1,5 λίτρο, ενώ εγώ δεν πίνω σχεδόν καθόλου, δηλαδή άντε να πιω ένα τέτοιο την ημέρα. Και σκεφτείτε ότι αυτό είναι το νερό που έχω πιει από το πρωί. Και τώρα η ώρα είναι 4 παρατέταρτο. Τι να κάνω, μιλάω με μία φίλη μου και πήρα τηλέφωνο μία διατροφολόγο, η οποία θέλω να πω είναι, πώς είναι η λέξη, όχι δουλεμένη ούτε επεξεργασμένη, είναι εγγύης τέλος πάντων, την έχουν χρησιμοποιήσει και άλλες κοπέλες και όντως είδαν αποτέλεσμα. Είδα ότι είναι πολύ επαγγελματική. Εδώ το πτώμα δίπλα μου, τη φάση. Είδα ότι είναι επαγγελματίας, γιατί έχει και δικό της site, το ιατρείο της, το γραφείο της. Διάβασα πάρα πολλές και καλές κριτικές στο Google, οπότε την πήρα τηλέφωνο. Εγώ ήμουνα σε φάση, ξέρεις, ότι ναι, έλα να κλείσουμε ραντεβού σήμερα. Η συγκεκριμένη δέχεται και στο ιατρείο της, βασικά από ό,τι έμαθα εγώ ήξερα ότι έρχεται κατοίκον, αλλά μιλήσαμε, μου είπε ότι πλέον δέχεται μόνο στο ιατρείο της, αλλά επειδή μένουμε πάρα πολύ κοντά, κοίταξε να δεις που δεν ξέρεις ποιον έχεις γείτονα, επειδή μένουμε πάρα πολύ κοντά θα έρθει στο σπίτι. Και κλείσαμε να έρθει γύρω στις 20 του μήνα, μου είπε, κάπου εκεί. Εγώ ήδη από σήμερα θα ξεκινήσω λίγο πιο αυστηρά, κομμένες οι βλακίες το κάθε 10 μέρες απ' έξω, γλυκά, σκατουλάκια, φατουλάκια, μασουτάκια. Θα προσπαθήσω να πίνω πιο πολύ νερό και η αλήθεια είναι ότι
γιατί δεν θέλω να περάσω κάποιο λάθος μήνυμα, οπότε συγχωρέστε με εάν πω κάποια λάθος λέξη, δεν θα την εννοώ αν την πω. Δεν είναι ότι έχω περιτά κιλά να με πεις ότι είμαι παχύσαρκη, υπέρβαρη ή οτιδήποτε. Απλά τον τελευταίο καιρό, και αυτό είναι που μου κάνει εντύπωση, γιατί εγώ δεν είχα ποτέ θέμα με το σώμα μου, υπήρξαν φορές που αισθάνθηκα λίγο περίεργα, σε φάση, οπ, Φωτεινούλα, το μπρατσάκι μου πάντα το είχα. Σε όσα βίντεό μου και να γυρίσετε πίσω, το μπρατσάκι μου πάντα το έχω, το ξέρω. Όπως έχω και τις λακκουβίτσες μου εδώ πέρα που είναι κληρονομικές, και όπως έχω και το προβουλάκι μου που το έχει όλο το σώμα μου. Απλά για μένα, καθαρά για μένα, θέλω να πέσω 5, 7, θα μας πει και ο ειδικός πόσα πρέπει να πέσω. Από το Φλεβάρι που ξεκινήσαμε πρώτη Φλεβάρι τη διατροφή, έχω χάσει από το Φλεβάρι μέχρι τώρα 1,5 κιλό. Το οποίο είναι πάρα πολύ λίγο, προφανώς κάνω κάτι λάθος. Προφανώς αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε από μόνοι μας με τον Γιώργο, για τον Γιώργο λειτουργήσε, για μένα όχι. Και αυτό είναι λογικό, γιατί είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι από άποψη, πολλές, αλλά από άποψη μεταβολισμού κυρίως άντρα-γυναίκας. Ο άντρας έχει τελείως διαφορετικό μεταβολισμό. Και από τη δουλειά την οποία μπορεί να κάνουμε μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, εμένα κυρίως η ζωή μου είναι καθιστική. Γραφείο, σουξουμούξου. Ο Γιώργος είναι λίγο πιο σε κίνηση και στη δουλειά του. Οπότε, όλα αυτά, συν το νερό, που σας είπα ότι είναι πολύ βασικό, ναι, θέλω να χάσω. Και το άλλο θέμα ποιο είναι, προχτές είχα πάει κάπου, την ημέρα που πήγαμε για παγωτό με τη Δήμητρα, είχαμε πάει πριν κάπου. Και εκεί στο κάπου που πήγαμε έβγαλα μια φωτογραφία εγώ. Ο τρόπος που με τράβηξε η φωτογραφία η Δήμητρα, χωρίς να το θέλει, με έδειχνε να είμαι όπως θα ήθελα να είμαι. Με βλέπει η κουμπάρα μου και μου λέει, αδυνάτησες. Της λέω, Κατερίνα, δεν έχω αδυνατήσει. Της λέω, είναι απλά η λήψη η οποία είναι τέτοια. Σας λέω και πάλι, δεν θεωρώ ότι είμαι παχιά ή οτιδήποτε. Απλά εγώ για να νιώθω καλά με εμένα, θέλω να χάσω, να ξεφορτωθώ, να τα χάσω. Όχι, άμα τα χάσεις θα ξαναβρίσκεις. Να διώξω αυτά τα ατιμούτσικα, τα 5 κιλάκια. Χαίρομαι που θα μου δοθεί επίσης η ευκαιρία να κάνω και λιπομέτρηση, γιατί είναι κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Οπότε να δω τι παίζει και με αυτό. Και γενικά είμαι σε μία φάση που ανυπομονώ. Και χαίρομαι που πήρα αυτή την απόφαση. Δεν θεωρώ ότι θα μου πάρει πολύ καιρό. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι ήδη από τον πρώτο μήνα θα δω μια διαφορά, γιατί δεν είναι και πολλά σε αριθμό αυτά που θέλω να χάσω, να διώξω. Οπότε αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκίνησα και το vlog από το πρωί, γιατί δεν είχα διάθεση. Ήμουνα έτσι. Αυτό. Μου μίλαγε ο Γιώργος, εγώ ήμουνα, μου μίλαγε η μάνα μου. Τίποτα. Δεν είχα διάθεση να κάνω τίποτα. Οπότε αυτά. Έχω να κάνω λίγες δουλειές τώρα στον υπολογιστή. Σκεφτόμουν αργότερα να φτιάξω το ντουλάπι στο μπάνιο. Να κάνω και την κρεβατοκάμαρα. Και ίσως να ξεκινήσω λίγο να ασχοληθώ και με το παιδικό. Γιατί έχω αφήσει πολλά πράγματα στη μέση και όλα τα σχετικά και δεν τα έχω βάλει στη θέση τους. Κάτι παίχτηκε στο μουτσίνα τώρα. Οπότε αυτό ήθελα να σας πω. Την ναι, ξεκινάω διατροφολόγο, θα σας ενημερώσω. Κοίταξε να δεις τώρα που τον Ιούνιο που ξεκίνησα εγώ να κάνω τα τζούν μας και όλα αυτά, πέσανε και πραγματάκια. Οπότε, ναι, να γνωρίσω και την κοπέλα από κοντά, να δω πώς είναι τα πράγματα και όλα αυτά. Και
να δω και τι tips μπορώ να σας δώσω για όσους ενδιαφέρεστε από αυτό το κομμάτι. Νομίζω μίλησα πάρα πολύ ωραία. Ηρεμής ήδη ροχαλίζει δίπλα μου. Λοιπόν, αυτά και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, η ώρα είναι 4:30. Θέλω να πάω να κάνω edit το βίντεο που είδατε χθες, γιατί τα ανεβάζω στις 7. Εντάξει, δεν το λες και πολύ χαλάρωση. Και εγώ πρέπει να πιω ένα καφεδάκι τώρα, οπότε τι σκέφτηκα. Για να μην πιω φραπέ σκέτο και με θερήσει, για να μην πιω φίλτρο σκέτου που επίσης με θερήσει, είπα να πιω έναν ελληνικό σκέτο. Έχω να πιω ελληνικό έναν αιώνα. Και να βάλω μέσα τέτοιο. Στέβια, το οποίο δεν το χωνεύω καθόλου στα ροφήματα, αλλά τι να κάνω. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Πες μου, τυριτυριν. Έχω αγωνία με λαχτάρα. Και είναι ρε παιδιά. Γιατί δεν ανάβει το καζάκι. Ας το διάτανο. Έχω αγωνία να δω τι θα μου πει διατροφολόγος. Σε τι φάση λίπους, ας πούμε, είμαι. Τι θα μου πει, ποια είναι τα κατάλληλα σε αριθμό κιλά να διώξω. Όλα αυτά. Και πρέπει να περιμένω τώρα πόσο, καμιά εβδομάδα ακόμα. Πρέπει να περιμένω καμιά εβδομάδα. Έχω αγωνία και με τη λιπομέτρηση, γιατί δεν έχω ξανακάνει. Τώρα θα σας πρίξω με αυτό. Λοιπόν, και είπα να... Και είπα να ξεκινήσω τώρα να κάνω τις δουλειές μου, τώρα να τελειώνω. Να τελειώσω δηλαδή όσο το δυνατόν πιο νωρίς γίνεται, για να είμαι πιο cool μετά στο να κάνω καμιά δουλειά στο σπίτι. Ο Ερμής θα θέλει πάλι έξοδο το βράδυ. Από το κινητό μου το έχω αφήσει μέσα. Τι τραβάμε ρε παιδάκι μου. Και εμείς οι χορεύτριες, οι ζουμπουρλούδικες. Τέλος πάντων, αυτά. Θα φτιάξω τώρα αυτό τον υποτιθέμενο καφέ. Να δω πώς θα βγει. Πόσες πρέπει να ρίξω. 5 σταγόνες λέει, είναι η σούτα με μία κουταλιά ζάχαρη. Άρα εγώ να ρίξω 25. Ή 5, θα ρίξω 7-8 κάπου εκεί. Αυτό παίρνω αν με ρωτάτε. Την είχαμε πάρει, σας το έχω ξαναδείξει και σε γλυκά διατροφικά που είχαμε φτιάξει. Τα κόβω όλα ρε, όλα, όλα, ούτε σοκολάτες τα φάω ούτε τίποτα. Την είχε προσφορά όταν την είχαμε πάρει και μας έχει μείνει αρκετή καβάτζα. Οπότε ναι. Παιδιά, η ώρα πήγε 10:30. Πώς περνάει έτσι η ώρα. Ο καιρός έχει αρχίσει και χαλάει. Εγώ τώρα τελείωσα με τη δουλειά και ψάχνω να δω τι θα βάλω για να πάω με τον Ερμή εκεί που θέλει να πάει. Και θα έρθει και η Δήμητρα να πάμε μαζί. Δεν ξέρω τι να βάλω. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη, κουρκούτιασμένη. Εδώ μεταξύ μιλάγα με τη φίλη μου την Αγγελική από την Κεφαλονιά. Πήγα να πάθω 5 κεφαλικά, γιατί ξαφνικά η κάμερα έσβησε και σταμάτησε να γράφει και λέω τέλεια! Ναι, και μίλαγα λοιπόν με τη φίλη μου την Αγγελική από την Κεφαλονιά και λέγαμε για τη διατροφολόγο και όλα αυτά και μου έλεγε για τις τιμές που παίζουν στην Κεφαλονιά οι διατροφολόγοι και λέω εντάξει, εμείς στην Κεφαλονιά είμαστε από άλλο πλανήτη ρε, δεν χαμπαριάζουμε. Νεράκι. Μου φώναξε ο Γιώργος να πίνω νερό, γιατί δεν πίνω νερό και πρέπει να πίνω νερό. Φωτεινή, πίνε νερό. Πρέπει να πίνω νερό και για να κάνω καλύτερες καύσεις και
Γιατί στη μία την εξέταση τα λέω για να τα ακούω, να τα βλέπω, να τα θυμάμαι, να τα επισημάνω, να πω να, Φωτεινή, έχεις πει έτσι στο YouTube, πρέπει να πίνεις νερό. Σε έχουν ακούσει 5 άτομα. Στη μία την εξέταση που είχα κάνει, μου είχαν βρει κρυστάλλους. Άκου τώρα να δεις. Έχουμε λέει όλοι οι άνθρωποι. Τώρα εμένα γιατί μου τα είπανε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και πρέπει να πίνω λέει νερό. Και το μισό το νερό ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πίνω νερό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και είμαι με το μπουκαλάκι έτσι τσούκου 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 τσούκου. Μπας και πίνω λίγο παραπάνω νερό και αρχίσω και συνηθίζω να πίνω νερό. Είμαι και στη φάση που οργανώνω αυτό που σας είχα πει ότι έχω πει με άλλες δύο κοπέλες youtubers. Οπότε αυτά θα τα πούμε πάλι αργότερα, αργότερα που ήρθανε δυο κότερα. Τώρα τι γίνεται, ο Ερμής με είδε να ντύνομαι και σου λέει είναι η ώρα, αλλά εγώ περιμένω τη Δήμη να φτιάξει τα ρούχα της. Ήρθε εδώ, να κάνει. Είπε γεια σας, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Ενοχλεί τον κόσμο. Οπότε τώρα θα τον βγάλω έξω. Και ναι, βγήκα έξω και ναι, δεν έχω μπαταρία. Η Δήμητρα προσπαθεί να κρυφτεί. Ράτι. Αφόσον είχα τη Δήμητρα να κρατάει την κάμερα στην αρχή, δεν είχα θέμα. Ο Γιώργος γύρισε, έφαγε και έτσι μετά εμείς βγάλαμε έξω τον Ερμάκο. Περιμένετε να σας τον εδείξω. Να το αγόρι το όμορφο, όπως η σκιά μου φαίνεται σαν να μην είμαι εγώ. Μάλιστα. Τι μυρίζεις, Ερμή? Μπράβο το καλό το παιδί. Σας κατουρά. Έσκασα έξω. Τώρα θα φτιάξω να φάω ένα. Πώς? Η αλήθεια είναι ότι okay. Σήμερα έκανα λίγο χαζομάρες, γιατί έφαγα μόνο πρωινό και τη σαλάτα, μπαμπάτσικη σαλάτα έφαγα το μεσημέρι και δύο μπισκοτάκια έφαγα μετά με βρώμη, οπότε τώρα θα φτιάξω ένα τοστάκι να φάω για να μην πέσω κανένα στεκί και... Αυτά, τώρα να δούμε και τι να μου πει ο Γιώργος και τι θέλει να φάμε αύριο. Έσκασα, τι το έβαλα το μακρύ το παντελόνι και έσκασα. Οπότε θα σας αφήσω, λογικά, νομίζω, αν έχει βγει και 10 λεπτά το βίντεο, δεν ήμουν εγώ, ήταν η μαγιονέζα. Έλα, θα νομίζω ότι είμαι εγώ στο τέλος, τελειώνει η άτιμη. Αν έχει βγει δηλαδή 10 λεπτά και το βίντεο, το σημερινό, με τα τόσα νεύρα παράλληλα με τη δουλειά που είχα, εντάξει, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Οπότε θα σας αφήνω και θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ, το ξαναλέω ξανά και ξανά, αλλά το εννοώ. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή στο κανάλι μου, να γίνετε συνδρομητές, είναι δωρεάν, πατήστε το κουμπάκι και να ενεργοποιήσετε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι. Φυσικά να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο εάν σας άρεσε και θα τα πούμε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, η πιτζάμα μου έχει επάνω το Μίκι και τη Μίμη και εμείς θα τα πούμε αύριο στο αυριανό βίντεο. Προφανώς. Τζούρμας, δεν θυμάμαι. Φιλάκια πολλά. Μουα. Γεια σας.